Η ερώτηση βέβαια αποκτά, όπως θα φανεί στη συνέχεια, και μια τραγική επικαιρότητα με τις πυρκαγιές να καίνε τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Και μπαίνοντας στην ουσία της ερώτησης, να πω ότι με το νόμο 4957 που ψηφίστηκε πέρσι το καλοκαίρι τέτοιο καιρό και με το άρθρο 296 αυτού του νόμου, ο οποίος είχε κοντά 500 άρθρα, καταργήθηκε λοιπόν με αυτό το άρθρο το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένα ταμείο βεβαίως, ένα νομικό πρόσωπο το οποίο διαχειρίζονταν τα πανεπιστημιακά δάση στο Περτούλι των Τρικάλων και στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής. Δύο πανέμορφα πραγματικά δάση στολίδια για την πατρίδα μας. Ταυτόχρονα με τον ίδιο νόμο δίνεται η δυνατότητα, και αυτό χρειάζεται προσοχή, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν αυτά τα δάση, των οποίων η έκταση είναι 32.000 στρέμματα περίπου στο Περτούλι και 58.000 στρέμματα δάσους στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, να ενταχθούν αυτά τα δάση στην υποσύσταση, ακούστε, ανώνυμη εταιρεία του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης για τη λεγόμενη αξιοποίηση της πανεπιστημιακής περιουσίας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Όταν συζητιόταν αυτός ο νόμος πέρυσι, κυρία Υπουργέ, είχαμε καταγγείλει ως ΚΚΕ ότι με την κατάργηση αυτού του νομικού προσώπου και με την ένταξη αυτών των δασών, καθώς και του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, άλλο ένα φιλέτο κυριολεκτικά στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για όσους γνωρίζουν, και την ένταξή τους σε αυτήν την ανώνυμη εταιρεία, ανοίγει πραγματικά ο δρόμος για να παραδοθούν αυτά τα μοναδικής φυσικής ομορφιάς δάση στις κερδοσκοπικές ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων που τα έχουν βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο στόχαστρο. Ταυτόχρονα είχαμε πει, κύριε Πρόεδρε, ότι ανοίγει έτσι ο δρόμος και για να υπονομευτούν τα εργασιακά δικαιώματα των 50 και πλέον δασεργατών στο δάσος του Περτουλίου, οι οποίοι δεν σταμάτησαν οι άνθρωποι από τότε μέχρι και σήμερα να κινητοποιούνται, να στέλνουν υπομνήματα για το ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το άρθρο. Αυτές οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν και με το παραπάνω επιβεβαιώθηκαν με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούστε. Δεν έγινε φέτος υλοτόμηση στο δάσος στο Περτούλι, παρά τις προβλέψεις ενός δεκαετούς σχεδίου διαχείρισης. Και τι έκαναν οι δασεργάτες? Αναγκάστηκαν να πάνε χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους προκειμένου να δουλέψουν για να μην μείνουν άνεργοι. Αλλά και άλλοι εργαζόμενοι στο δάσος βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Ξυλία για τις ανάγκες του χειμώνα που σε αυτές τις περιοχές, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα βαρύς, δεν έχει δοθεί ακόμη στους κατοίκους του χωριού, στο Περτούλι. Ενώ έχουν σταματήσει τελείως και όσα έργα είχαν ξεκινήσει σχετικά με τους καθαρισμούς των δασών, με ό,τι κινδύνους μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Για το λόγο αυτό, κυρία Υπουργέ, θα το γνωρίζετε ασφαλώς, γίνονται διαρκώς κινητοποίησεις στην περιοχή, στο Περτούλι, και οι άνθρωποι εκεί, αυτοί που δουλεύουν, η τοπική κοινωνία, όπως λέμε, ζητάνε όχι μονάχα την αναστολή της εφαρμογής, αλλά και την κατάργηση, την πλήρη κατάργηση του άρθρου 296 αυτού του νόμου, του 4957, κάτι με το οποίο την κατάργηση αυτού του άρθρου φέρεται να συμφωνούν και οι νέες Πρετανικές αρχές του Πανεπιστημίου. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, πώς τοποθετείται η κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, εάν σκοπεύει να επανεξετάσει τη στάση της, που πολύ θα το θέλαμε, και τέλος πάντων τι προτίθεται να πράξει. Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο για 3 λεπτά για την πρωτολογία της. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και εμείς, κύριε συνάδελφε, πολύ θα θέλαμε να μην ακούμε υπερβολές του τύπου ότι συμφέροντα και καρχαρίες επιβουλεύονται αυτά τα ιδρύματα. Λοιπόν, επί της ουσίας, το ταμείο αυτό στο οποίο αναφέρεστε συγχωνεύτηκε διαπορροφήσεως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 296, παράγραφος 3 του νόμου 4957 του 22. Απορροφήθηκε, επαναλαμβάνω, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ούτε από ιδιώτη, ούτε από κανένα συμφέρον. Ορίστηκε λοιπόν σε αυτό το άρθρο, στο νόμο,
ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εδρεύουν όλα εκεί, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται, παύλα απορροφώνται, από το ΑΠΙΘΙΤΑ. Στο ίδιο άρθρο που ανέφερα, στις επόμενες παραγράφους του, καθορίστηκαν οι διαδικασίες για τη συγχώνευση και τα θέματα του προσωπικού που σας απασχολεί και δικαίως. Συγκεκριμένα, το μόνιμο προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του νόμου υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπηρετούσε, όπως και το προσωπικό που υπηρετούσε σε αυτά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετατάσσεται ή μεταφέρεται στις 31 Δεκάτου του 2022 αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, με τις ίδιες αποδοχές στο ΑΗ από το οποίο απορροφάται, το ΑΠΙΘΙΤΑ προκειμένου, σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας, για τις οποίες έχει τα τυπικά προσόντα. Το προσωπικό αυτό στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο οποίο μεταφέρεται ή μετατάσσεται, ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες που είχε και στα νομικά πρόσωπα προέλευσης. Επίσης, από το οικονομικό έτος 2023, οι πιστώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες και τη μισθοδοσία των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του ΑΠΙΘΙΤΑ, γιατί αυτό απορροφά τα νομικά πρόσωπα που καταργούνται. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που υφίστανται κατά την ημερομηνία συγχώνευσης απορρόφησης των καταργουμένων νομικών προσώπων μεταφέρονται στο σύνολό τους στο ΑΠΙΘΙΤΑ, γιατί καθίσταται δια της απορροφήσεως καθολικός διάδοχος. Από 1/1/2023 ασκούσε, σύμφωνα με τον νόμο, όλες τις εκ του νόμου αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με προϋσχύσασες διατάξεις, οι οποίες για αυτό το σκοπό εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ. Σε ό,τι αφορά την περιουσία, από 1/1/2023 το σύνολο της κινητής περιουσίας των καταργούμενων νομικών προσώπων αυτοδικαίως μεταβιβάζεται στο ΑΠΙΘΙΤΑ, γιατί απορροφά το νομικό πρόσωπο. Μεταβιβάζεται λοιπόν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, χωρίς την τήρηση οποιοδήποτε τύπου πράξης ή συμβολέου και χωρίς αντάλλαγμα, στη νομική και πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος. Αυτό ισχύει και για την ακίνητη περιουσία με την επιφύλαξη της μεταγραφής του σχετικού αποσπάσματος στην έκθεση απογραφής. Από την 1/1/2023, το ΑΠΙΘΙΤΑ επισέρχεται σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα των καταργούμενων νομικών προσώπων τα οποία συγχωνεύθηκε σε σχέση με τα μεταφερόμενη στο ΑΠΙΘΙΤΑ κινητή και ακίνητη περιουσία. Ο πρίτανης επίσης είχε την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου, να κάνει απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων πραγμάτων που περιήλθαν στην κυριότητα, αποκλειστική χρήση και διαχείριση του ΑΠΙΘΙΤΑ, όλων των συμβάσεών τους που μεταφέρονται στο ίδιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Και επιπλέον, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 8/12/2022, υπήρχε και εξειδίκευση των θεμάτων, ρύθμιση των διαδικαστικών λεπτομεριών, όριζε καταληκτικές διαδοχικές προθεσμίες των ενεργειών μέχρι να εκδοθούν τα υπουργικές διαπιστωτικές πράξεις, και αυτά αφορούσαν στην αυτοδίκαιη μετάταξη και μεταφορά του διοικητικού προσωπικού και στην απογραφή. Η γραμματεία του Πρετανικού Συμβουλίου ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, επικαλούμενη αδυναμία του Ιδρύματος και των υποσυγχώνευση φορέων, αν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις λόγω εντός εισαγωγικών ασφικτικών προθεσμιών, ζήτησε την αναστολή για εύλογο χρονικό διάστημα της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης, πράγμα το οποίο και έγινε. Ανταποκριθήκαμε ως Υπουργείο στο αίτημα του ΑΠΙΘΙΤΑ. Η προβλεπόμενη προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου του 2022 παρατάθηκε ως τις 30 Ιουνίου του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 82, παράγραφος 2 του νόμου 521 του 2023. Για περισσότερες λεπτομέρειες, και ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος συνάδελφος για τη δευτερολογία του, για 3 λεπτά, παρακαλώ. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση. Υπερβολές, είπε η κυρία Υπουργός, για το ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα ωρέγονται αυτά τα δάση. Δεν έχετε δει και δεν έχετε ακούσει τίποτα για τις ανεμογεννήτριες στα Άγραφα ή στο Βέρμιο ή για τα σχέδια στον Όλυμπο. Καθόλου υπερβολές, κυρία Υπουργέ, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, εμφανίσατε αυτήν την απορρόφηση αυτού του Ταμείου Αξιοποίησης του νομικού προσώπου ως περίπου αυτονόητη και ως ένα θετικό γεγονός. Δεν έγινε και τίποτα, απορροφώνται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ξεχάσατε όμως να πείτε
ότι σε αυτόν τον νόμο με τον οποίο γίνεται η απορρόφηση, το άρθρο 296, υπάρχει και ένα ακόμη άρθρο, το άρθρο 260, λίγο νωρίτερα, το οποίο προβλέπει την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση της πανεπιστημιακής περιουσίας. Και έρχεται λοιπόν με εφαρμοστική υπουργική εγκύκλιο ή υπουργός, η προηγούμενη υπουργός, η κυρία Κεραμέως, στις 15 Δεκάτου του 2022 και λέει, διαβάζω από αυτήν την υπουργική απόφαση, και λέει ότι αυτά, το Ταμείο δηλαδή Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της διαχείρισης των πανεπιστημιακών δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δύνανται να ανατίθενται στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του ΑΠΘΙΤΑ. Αυτό είναι λοιπόν το σχέδιο και εδώ αποτυπώνεται, και με αυτό ακριβώς το σχέδιο και με αυτήν ακριβώς την εξέλιξη και τον κίνδυνο, αν θέλετε, διαφωνεί όλη η τοπική κοινωνία, διαφωνεί και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αν θέλετε, με την εξέλιξη αυτή. Θέλω να πω εδώ και με αφορμή, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το δάσος στο Περτούλι και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής παραχωρήθηκε από το Δημόσιο στη Δασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το 1934 με το νόμο 6320, κοντεύει δηλαδή ένας αιώνας. Γιατί παραχωρήθηκε? Για να αξιοποιηθούν αυτά τα πανέμορφα δάση για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, και κατά κοινή ομολογία, όλοι το λένε αυτό και κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει, υπήρξαν και συνεχίζουν πρότυπα διαχείρισης και ανάπτυξης του δασικού περιβάλλοντος. Είναι πραγματικά υποδείγματα προστασίας και αξιοποίησης του δάσους, και αυτό το μαρτυρά και η απουσία πυρκαγιών σε αυτά τα δάση. Έχουμε λοιπόν δάση στην υπηρεσία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της δασικής έρευνας με καινοτόμα, με πρότυπα προγράμματα που προστατεύουν και αναπτύσσουν το δάσος. Αυτό το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο προσφέρει στο Περτούλι δασικές υπηρεσίες, συντάσσει μελέτες για την αξιοποίηση του δάσους, για τους δρόμους που πρέπει να ανοιχτούν, για τις αντιπυρικές ζώνες, για τις οποίες τόσα πληρώνουμε τούτες τις μέρες με τις πυρκαγιές, έχει την ευθύνη ακόμα και της προσήμανσης και της υλοτομίας των δέντρων αυτών των δασών. Και με συγχωρείτε, προχθές, εδώ λίγες μέρες πιο πριν, δεν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που μας μιλούσε από αυτό εδώ το βήμα για τη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας στο δάσος? Εδώ υπάρχει λοιπόν αυτή η ανθρώπινη παρουσία και υπάρχει με τον καλύτερο, με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Και εσείς θέλετε να τη διώξετε. Θέλετε να τη διώξετε όχι για να μην υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, αλλά για να υπάρχει παρουσία επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό είναι το σχέδιό σας. Να φανταστείτε, για να φανταστείτε τον κίνδυνο που υπάρχει και ο οποίος είναι ορατός, φέτος, αυτή τη χρονιά, την περασμένη χρονιά δηλαδή, για τη φύλαξη όλων αυτών των εγκαταστάσεων των χιλιάδων στρεμάτων, των δεκάδων χιλιάδων στρεμάτων, είχε απομείνει μονάχα ένας φύλακας για όλα τα κτίρια και ένας δασοφύλακας. Ένας δασοφύλακας για 32.000 στρέμματα δάσους. Νομίζουμε ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει τώρα. Έχετε ευθύνη. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να αποφασίσει και να εξαγγείλει όχι μόνο την αναστολή, την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου και να ξαναλειτουργήσουν τα πράγματα και το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο όπως μια χαρά λειτουργούσαν μέχρι τώρα και πρόσφεραν τόσα πολλά θετικά πράγματα και στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα στην πατρίδα μας. Δεν σας το ζητάει το ΚΚΕ, σας το ζητάμε κι εμείς. Αλλά εμείς εδώ μεταφέρουμε τη φωνή και την αγωνία αυτών των ανθρώπων που κινητοποιούνται, που αγωνίζονται και για να μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά και για να προστατέψουν ένα πανέμορφο πραγματικά δάσος. Σας ευχαριστώ.